Εδώ, με κατσαρόλες και τηγάνια και ελαφροστομωμένα μαχαίρια. Ζήμα γύρισα. Δεν είναι για αυτήν τα έτοιμα φαγητά. Η μαγείρισα κάνει μαγικά. Δεν είναι ψευδέστηση. Η μαγείρισα έχει δυνάμεις, μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λούρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφρώς τομωμένα μαχαίρια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Πάτρας TV. Τραγωδία το μεσημέρι κοντά στα Ψηλαλόνια. Η ηλικιωμένη γυναίκα έπεσε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας και σκοτώθηκε. Πρόκειται για μητέρα γνωστών πατρινών που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση. Στη γειτονιά ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και οι κάτοικοι πετάχτηκαν έντρομοι έξω από τα σπίτια τους. Μια γυναίκα αιμόφυρτη ήταν στο έδαφος. Είχε πέσει από τον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας που διέμενε. Η άτυχη 88χρονη ήταν μαζί με τη γυναίκα που την πρόσεχε μέχρι τις 2.30. Στις 3.15 έπεσε στο κενό. Άγνωστο πώς. Η 88χρονη εξέπνευσε επί τόπου. Είναι η μητέρα γνωστών πατρινών από το χώρο της εκπαίδευσης. Επί τόπου βρέθηκαν και τα παιδιά της φανερά συγκλονισμένα για το συμβάν. Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση, ενώ στο σημείο εκλήθη και ιατροδικαστής. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Γεννηματάς, παραμένει για δεύτερο 24ωρο ο γιατρός του Ελπής, Γιώργος Βίτσας από την Πάτρα, που τραυματίστηκε βαριά υπό αδιευκρίνηστες συνθήκες μέσα στο νοσοκομείο, πέφτοντας από τη σκάλα του δευτέρου ρόφου, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του σοβαρή αλλά σταθερή. Από το τρίκοφο Φωκίδας έλκει την καταγωγή του ο νεαρός ιατρός Γιώργος Βίτσας, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό μετά από πτώση από τις σκάλες του νοσοκομείου Ελπής στην Αθήνα. Ο άτυχος 26χρονος μεγάλωσε και σπούδασε στην Πάτρα, όπου υπηρετούσε ο πατέρας του ως τεχνικός τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του ΟΤΕ. Οι αρχικές πληροφορίες ήθελαν τον συντετριμμένο πατέρα να είναι συνταξιούχος της φοβιστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νικόλας Βίτσας έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχοντας ενεργό δράση στη Δάπνο του Φουκού και πήρε ειδικότητα στη γυναικολογική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Παναγία Βοήθεια στο Ρίο. Ο πατέρας του, Θανάσης Βίτσας, προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την πρωτοφανή περιπέτεια που καλείται να αντιμετωπίσει τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που έσπευσαν στο πλευρό του 26χρονου Γιώργου και προσεύχονται για την πορεία της υγείας του. Τώρα σοκάρουν τα λόγια του ηλικιωμένου που δέχτηκε την επίθεση ληστών ηλικίας 9 και 11 ετών, οι οποίοι μάλιστα τον έστειλαν στο νοσοκομείο. «Με σκότωσαν», είπε, «για ένα 20άρικο». Σοκ στην Κάτω Αχαΐα. Δύο ανήλικοι ηλικίας 9 και 11 ετών επιτέθηκαν σε 84χρονο με κίνητρο τη ληστεία. Ο ηλικιωμένος, μιλώντας στον Α, υποστηρίζει ότι οι δύο ανήλικοι τον χτύπησαν για να του αρπάξουν τα 20 ευρώ που είχε στην τσέπη του παντελονιού του. Εσύ είχες άλλα λεφτά? Δεν είχα άλλα λεφτά. Είχες εσύ επάνω σου λεφτά? Είχα 20άρικο. Ένα 20άρικο. Οι ανήλικοι έσπρωξαν τον ηλικιωμένο με αποτέλεσμα αυτός να χτυπήσει στο κεφάλι και να τραυματιστεί σοβαρά, ενώ οι δράστες του απέσπασαν το ποσό των 20 ευρώ. Και ανθρώποι είμαστε τώρα, ναι. Εμείς δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Παναγία η Βοήθεια, όπου παραμένει νοσηλευόμενος στην Νευροχειρουργική Κλινική. Για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργήθηκε άμεσα ενδελεχής έρευνα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση των στοιχείων των δύο ανηλίκων, τον εντοπισμό τους και την προσαγωγή τους σε αστυνομική υπηρεσία. Παράλληλα, συνελήφθησαν οι κηδεμόνες των δραστών για παραμέληση της εποπτείας τους, οι οποίοι και θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών. Η διαπραγμάτευση καθυστερεί και παράλληλα οι καταθέσεις κάνουν φτερά από τις τράπεζες, ενώ και τα κόκκινα δάνεια αυξάνονται. Οι τράπεζες αναγκάζονται να δανείζονται με αλμυρό επιτόκιο από τον Έλλα και κάπως έτσι επανέρχεται ο κίνδυνος επιστροφής στους αυστηρούς όρους των capital controls που είχαν αρχίσει σιγά σιγά να χαλαρώνουν.
Η διαπραγμάτευση καθυστερεί και παράλληλα οι καταθέσεις κάνουν φτερά από τις τράπεζες, ενώ και τα κόκκινα δάνεια αυξάνονται. Οι τράπεζες αναγκάζονται να δανείζονται με αλμυρό επιτόκιο από τον ELA και κάπως έτσι επανέρχεται ο κίνδυνος επιστροφής στους αυστηρούς όρους των capital controls που είχαν αρχίσει σιγά σιγά να χαλαρώνουν. Με τη διαπραγμάτευση να έχει μπει ξανά σε φαύλο κύκλο και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης να μετατίθεται ήδη από πολλούς για τον Απρίλιο ή ακόμη και τον Μάιο, αρκετοί είναι εκείνοι που βλέπουν εμπλοκή στο ζήτημα των τραπεζών που θα φέρει πίσω τους αυστηρούς κανόνες των capital controls. Το μείγμα είναι εκρηκτικό. Τα κόκκινα δάνεια αυξήθηκαν κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ ταυτόχρονα οι καταθέσεις μειώθηκαν στα 119,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που γυρίζει τις τράπεζες πίσω 15 ολόκληρα χρόνια. Κάπως έτσι, οι τράπεζες αναγκάστηκαν να αυξήσουν τον ακριβό δανεισμό τους από τον ELA. Έτσι και για να σταματήσει η αιμορραγία, δεν αποκλείεται να δούμε ξανά σχέδιο αυστηροποίησης των όρων των capital controls με μείωση του ορίου ανάληψης. Ποιοι θα είναι οι νέοι περιορισμοί είναι άγνωστο. Όπως άγνωστο είναι αν θα υπάρξει πισωγύρισμα ή νέου είδους περιορισμοί, ωστόσο το καμπανάκι του κινδύνου έχει ήδη χτυπήσει και όσο η διαπραγμάτευση καθυστερεί, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος. Τώρα ανακοινώθηκε το ύψος των δύο δίων που θα πρέπει να καταβάλει κάποιος από την Αθήνα μέχρι τα Γιάννενα με Ολυμπία και Ιόνια Οδό, το οποίο υπολογίζεται σε 37 ευρώ. Από Αθήνα μέχρι Ρίο το κόστος των δύο δίων θα είναι 11,50 ευρώ. Οι νέοι αυτοκινητόδρομοι μειώνουν τον χρόνο και την απόσταση, αλλά αυξάνουν και το κόστος. Το στοίχημα ολοκλήρωσής τους μέχρι τα τέλη Μαρτίου έχει ήδη χαθεί και όλα δείχνουν ότι θα παραδοθούν στο σύνολό τους μέσα στο καλοκαίρι. Οι οδικοί άξονες, οι οποίοι ξεκίνησαν το 2007 με την υπογραφή των συμβάσεων, 10 χρόνια μετά και ύστερα από πολλές περιπέτειες, φτάνουν στο τέλος τους. Καταληκτική ημερομηνία είναι ο Αύγουστος και τότε αναμένεται να είναι σε πλήρη λειτουργία και οι σταθμοί διοδίων που θα εκτοξεύσουν το κόστος της διαδρομής. Οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου 400 χιλιόμετρα νέων αυτοκινητοδρόμων, τα οποία θα διανύουν καταβάλλοντας ένα αρκετό υψηλό κόστος. Το κόστος έχει υπολογιστεί σε περίπου 6,2 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα. Το ύψος των διοδίων που θα πρέπει να καταβάλει κάποιος από την Αθήνα μέχρι τα Γιάννηνα υπολογίζεται στα 37 ευρώ. Αναλυτικά λοιπόν, από Αθήνα μέχρι Ρίο το κόστος των διοδίων θα είναι 11 ευρώ και 50 λεπτά. Η χρήση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου είναι 13 ευρώ και 30 λεπτά. Και τέλος, από το Αντίριο έως τα Ιωάννινα τα διόδια θα έχουν κόστος 12 ευρώ. Επανλειτουργία από χθες το καζίνο στο Ρίο. Οι εργαζόμενοι συμφώνησαν με τη διοίκηση να λάβουν μισθούς 2 μηνών και να μην προβούν σε άλλη διαδικασία κατάσχεσης του αποθεματικού. Θυελώδη συνεδρία των εργαζομένων στο Καζίνο Ρίο μετά τα παρατράγωδα τα προχθεσινά. Μετά από μια πολύωρη συνεδρίαση, αποφασίστηκε τελικά με πλειοψηφία της τάξης του 70% η αποδοχή της πρότασης, βάσει της οποίας η εταιρεία καταβάλει 300.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε μισθούς ενός διμήνου με ταυτόχρονες κινήσεις εξυγίανσης στη βάση νέας συμφωνίας με τους πιστωτές και διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Η πρόταση που μειοψήφισε ήταν αυτή των εργαζομένων που προχθές οδήγησαν στο κλείσιμο του καζίνο, βάσει της οποίας είτε θα γινόταν άμεση καταβολή όλου του ποσού προς τους εργαζόμενους, είτε κατάσχεση του αποθεματικού. Άρα λοιπόν η λειτουργία του καζίνο συνεχίζεται κανονικά. Και περνάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα. Εδώ, με κατσαρόλες και τηγάνια και ελαφροστομωμένα μαχαίρια, ζει η μαγείρισα. Δεν είναι για αυτήν τα έτοιμα φαγητά. Η μαγείρισα κάνει μαγικά. Δεν είναι ψευδέστηση. Η μαγείρισα έχει δυνάμεις, μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λούρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφροστομωμένα μαχαίρια. Ένταση και επεισόδια έξω από το Υπουργείο Οικονομικών το πρωί κατά διάρκεια της πορείας της ΠΟΕΔΗΝ. Κατέβηκαν τα ρολά του Υπουργείου και επικράτησε ένταση. Μάλιστα, πατρινοί συνδικαλιστές βρέθηκαν μπροστά στα επεισόδια. Ένταση επικράτησε νωρίτερα στην πορεία διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ έξω του Υπουργείου Οικονομικών. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία ξεκίνησαν την πορεία τους από την πλατεία Μαβίλη, πήγαν στο Μέγαρο Μαξίμου και στη συνέχεια στο Υπουργείο Οικονομικών. Όταν τα μέλη της ΠΟΕΔΗΝ βρήκαν κλειστές τις πόρτες του Υπουργείου Οικονομικών και τα ρολά κατεβασμένα, επικράτησε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Όπως βλέπετε και στις εικόνες,
Μπροστά στα επεισόδια βρίσκεται ο πατρινός συνδικαλιστής και πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, Κώστας Πετρόπουλος. Τώρα προσπαθούν, έχουν έτοιμα να συναντηθούν με κάποιον από το Υπουργείο Οικονομικών. Στο Ματσίμου δεν τους δέχτηκαν. Θέλουν τώρα και το ίδιο να γίνει και στο Υπουργείο Οικονομικών. Κατεβάζουν τα ρολά αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο και υπάρχει μια ψιλοένταση. Διαμαρτύρονται για τις περικοπές που έχουν γίνει στην υγεία. Τις τεράστιες ελλείψεις που έχουν σαν αποτέλεσμα χιλιάδες ασθενείς να ταλαιπωρούνται κάθε μέρα, αλλά και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βγουν στο Υπουργείο Οικονομικών μετά από το αίτημα που είχαν για να συναντηθούν με κάποιο αρμόδιο, αφού στο Μέγαρο Μαξίμου δεν τους δέχτηκαν. Είναι, βλέπουμε, τεταμένη η κατάσταση, Γιώτα Γκοβώστη. Είναι εξαγριωμένοι οι εργαζόμενοι, όπως μας είπες. Βρήκανε κλειστές τις πόρτες του Υπουργείου Οικονομικών, Εύα, και πριν από λίγο κατεβάσανε και τα τελευταία ρολά που ήταν ανοιχτά. Αυτή είναι η κατάσταση, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της Αθήνας. Ακούμε και τα συνθήματα που φωνάζουν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία μετά και τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών που αποδεικνύουν και αποτυπώνουν την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία Γιώτα. Και βλέπουμε τους εργαζόμενους να σπρώχνουν τους αστυνομικούς προκειμένου να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση και να μπουν μέσα. Βεβαίως τα ρολά είναι κατεβασμένα, τους βλέπουμε και να τα χτυπούν, Γιώτα. Αυτή είναι η κατάσταση, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο Υπουργείο Οικονομικών αυτήν την ώρα. Ναι, Γιώτα, σε ακούμε τώρα. Ναι, προσπαθούν να μπουν μέσα. Μία μικρή αντιπροσωπεία από την ΠΟΕΔΗ προσπαθεί να πείσει τους αστυνομικούς να τους αφήσουν να μπουν μέσα. Όμως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει, καθώς υπάρχουν αστυνομικές συνάμεις εδώ πέρα. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες αντεγκλήσεις, κάποια σπροξήματα. Σοκ το πρωί σε σχολείο, όταν ανήλικη μαθήτρια λιποθύμησε μέσα στο σχολείο της λόγω πείνας. Σκηνή βγαλμένη από ταινία σήμερα το πρωί σε λύκειο της Πάτρας, όταν μαθήτρια 17 ετών λιποθύμησε από την πείνα μπροστά στα μάτια καθηγητών και της διευθύντριας. Η οικογένεια έχει άλλα δύο παιδιά ηλικίες 14 και 10 ετών και ζει τραγικές στιγμές, καθώς η μητέρα είναι άνεργη και ο πατέρας εξαφανισμένος. Η διευθύντρια του σχολείου παραλίας κάλεσε φορείς και πολίτες να προσφέρουν τρόφιμα τα οποία θα δοθούν στην οικογένεια. Ο Δήμος παίρνει τα μέτρα του για την τήρηση των κανόνων της ελεγχόμενης στάθμευσης. Βάζει φωτοκύτταρα. Δείτε πού και πώς θα λειτουργούν. Τα στατιστικά στοιχεία για την ελεγχόμενη στάθμευση είναι απογοητευτικά και ο Δήμος παίρνει μέτρα. Παρατηρήθηκε πως ούτε οι μισοί δεν πληρώνουν για την στάθμευση στις πράσινες και πορτοκαλί ζώνες, ενώ και αυτοί που πληρώνουν δεν τηρούν το ωράριο. Δηλαδή μέχρι μία ώρα στάθμευση σε πορτοκαλί ζώνη και μέχρι δύο ώρες σε πράσινη. Και αφήνουν το όχημά τους με τις ώρες. Έτσι ο Δήμος επιστρατεύει την τεχνολογία και τοποθετεί φωτοκύτταρο σε κάθε θέση στάθμευσης. Όταν λοιπόν κάποιο όχημα σταθμεύσει σε συγκεκριμένο σημείο, το φωτοκύτταρο στέλνει σήμα σε κεντρικό υπολογιστή. Έτσι οι δημοτικοί υπάλληλοι θα γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ποιο αυτοκίνητο πάρκαρε, σε ποια θέση και για πόση ώρα. Και φυσικά όταν η ώρα ή το δίωρο περνά, θα σπέβδουν στο σημείο για να επιδώσουν κλήση 20 ευρώ. Ήδη σήμερα το πρωί συνεργεία έκαναν τρύπες στην Οδό Πατρέως. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλωτικά στην συγκεκριμένη οδό από την Κανακάρη μέχρι την Μεζόνος και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε όλο το κέντρο της Πάτρας. Γιος αστυνομικού διευθυντή, ο φοιτητής που χτυπήθηκε από κουκουλοφόρους στο Πανεπιστήμιο. Όλα συνέβησαν στις 11 το πρωί, όταν μια ομάδα ατόμων, έχοντας καλύψει τα πρόσωπά της, έκανε επίθεση στα τραπεζάκια της ΔΑΠ, προκαλώντας αρκετές ζημιές. Τα άτομα χτύπησαν και έναν φοιτητή μέλος της φοιτητικής παράταξης ΔΑΠ Νούδου Φουκού με σιδερολοστό στο κεφάλι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με διάσηση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο τραυματίας νοσηλεύεται ακόμα στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου και με μικρή απώλεια μνήμης. Έχει όμως ξεπεράσει κάθε κίνδυνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας φοιτητής είναι γιος αστυνομικού διευθυντή. Η ΔΑΠ καταγγέλει ευθέως τον αρχικού ως δράστης της επίθεσης, κάποιοι μάλιστα δεν φορούσαν και κουκούλες. Οι γνωστοί άγνωστοι μπαχαλάκηδες ήταν 15 με 20 άτομα, άλλοι φορούσαν κουκούλα, άλλοι όχι. Έκαναν επίθεση σε μέλη της παράταξής μας αποκλειστικά, στις περισσότερες σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατέστρεψαν υλικό,
σπάσαν τα τραπεζάκια της παράταξής μας, με αποκορύφωμα την επίθεση σε τρία άτομα, τρία μέλη μας. Τα δύο τραυματίστηκαν ελαφριά και το άλλο παιδί διεκομίστη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου είχε πάθει το παιδί διάσηση, ναι. Έχει και επίθεση στο πίσω μέρος του κρανίου του με σιδερένιο αντικείμενο. Μάλιστα. Έχουμε δεχτεί και στο παρελθόν πολλές φορές επιθέσεις. Δεν συνέβη κάτι, ούτε προκάλεσε κάποιος κάποιον. Χρυσές δουλειές έκανε η κουνιάδα ενός 76χρονου. Όπως καταγγέλει ο ηλικιωμένος, του απέσπασαν μαζί με τον σύζυγό της 18.000 ευρώ. 18.000 ευρώ έκαναν φτερά από τις δύο κάρτες 76χρονου πατρινού. Ο ίδιος κατήγγειλε το γεγονός στην ασφάλεια Πάτρας και ισχυρίστηκε ότι η αδερφή της θανούσα συζύγου του και ο άνδρας της κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αφαιρέσουν μέσω των καρτών από τους τραπεζικούς του λογαριασμούς το ποσό των 18.000 ευρώ. Οι 62χρονοι και ο σύζυγός της είτε αγόρασαν προϊόντα είτε έκαναν μεταφορά χρημάτων από τους λογαριασμούς του 76χρονου σε δικούς τους. Επίσης, ο ηλικιωμένος φέρεται να είχε εμπιστευτεί τους συγγενείς του και να τους είχε δώσει τόσο τις κάρτες όσο και τους κωδικούς για τη χρήση τους. Μετά από περίπου δύο μήνες, ανακάλυψε τι είχε συμβεί και αποφάσισε να τους καταγγείλει. Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε τρία χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη, εδώ και 35 χρόνια, στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφία Ντονέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610 524 447. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό. Εδώ. Με κατσαρόλες και τηγάνια και ελαφροστομωμένα μαχαίρια. Ζει η μαγείρισα. Δεν είναι για αυτήν τα έτοιμα φαγητά. Η μαγείρισα κάνει μαγικά. Δεν είναι ψευδέστηση. Η μαγείρισα έχει δυνάμεις. Μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λούρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφροστομωμένα μαχαίρια.